φόρεσαν το κέφι τους στην τρέλα του Μάη και διασκέδασαν με την ψυχή τους το καρναβαλίστικο πάρτι που στήθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό. Ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες. Ο καθιερωμένος χώρος της Τρίτης επέστρεψε. Οι καρναβαλιστές μετά από 2 χρόνια αποχής ξετύλιξαν την ευρηματικότητά τους και μεταφιέστηκαν σε αστείες πελές και έξυπνες μάσκες. Περνούμε καταπληκτικά. Είναι ένας θεσμός ο οποίος χρόνο με το χρόνο πολυνείς και ο κόσμος. Ναι, επειδή εδώ πέρα έχουν τα φώτα που είναι του συνειρνήτη, του φούρη και αυτά, κάθηκα να το κάνω. Το έκαμα με τα σιόνι. Το 90% να μένει το 100% του κόσμου εσού παλούμα. Πού καλέ μου, μα δεν βλέπεις τον πλούτο, δε με. Μου βασίλισσες, με σουβλάκια. Αργοπορήσαμε, αλλά ήρθαμε σε βασιλόπιτσες. Σαν να κοιμόμουν. Αλήθεια, εξύπνησαν και η πράτα. Η νυχτερινή καρναβαλιστική παρέλαση ξεκίνησε από την οδό Αγκύρας μπροστά από τον τζαμί και είχε κατεύθυνση το μεσονικό κάστρο και τον χορό της Τρίτης, ο οποίος διοργανώθηκε από το Λεμεσός Media Group και τον Δήμο Λεμεσού. Ο βασιλιάς αντέχει, πίνει τις βιταμίνες του, κοιμάται λίγο όσο χρειάζεται και είναι πάντα παρόν. Όπως βλέπετε, η πλατεία είναι κατάμεστη. Δεν μπορώ να λείπω εγώ. Και τόσες έξυπνες και τόσες ωραίες πελόμασκες που τούτο είναι πολλά σημαντικό για μας σαν Δήμος Λεμεσού, γιατί η πελόμασκα είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του Λεμεσάρου Καρναβαλιού. Το πρώτο βραβείο κέρδισαν το καζίνο και οι βασιλόπιτες. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή επί της Λεωφόρου Μακαρίου με την μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση.